διαχρονικές των κατοίκων που ζουν εκεί πέριξ της περιοχής του σταθμού της ΑΕΚ στη Δεκέλεια, φωνάζουν εδώ και πολλά χρόνια, θέλουν και αυτοί όπως οι υπόλοιποι να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα και υπάρχει και παραδοχή για αυτό. Το θέμα πήγε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Να πάμε εμείς στην ανώτερη λειτουργό περιβάλλοντος, την κυρία Χριστάλα Στυλιανού, να δούμε την εξέλιξη. Κυρία Στυλιανού, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Πήγε το θέμα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι υπόθηκε εκεί? Υπάρχει κάποια κατάληξη? Υπάρχει κάποιο ενθαρρυντικό στοιχείο που να λέει ότι εσείς φίλοι που φωνάζετε έχετε δίκιο και θα βρείτε το δίκιο σας κάποια στιγμή και θα ζείτε σε ένα περιβάλλον υγιές? Κοιτάξτε, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία σχετικά με ρήπανση που προέρχεται από τις εκπομπές των ατμολεύητων της ΑΕΚ Δεκέλιας. Παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία που αφορούν αυξημένο θόρυβο και επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία για ρήπανση του εδάφους. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δει τα συγκεκριμένα στοιχεία, ετοιμάζει επιστολή προς την ΑΕΚ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και μεθοδολογία για να διεξαχθεί εκτεταμένη μελέτη περιβαλλοντικού θορύβου, και η οποία θα περιλαμβάνει και μέτρα ούτως ώστε να απαμβληθεί το πρόβλημα με το θόρυβο, εάν και εφόσον είναι δυνατόν. Μάλιστα. Επίσης θα γίνουν δειγματοληψίες και αναλύσεις του εδάφους στις περιοχές που ο συγκεκριμένος ο κύριος Τέκος ανάφερε στην Επιτροπή, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει ρήπανση του εδάφους στην περιοχή και αν όντως υπάρχει να πάρθουν κάποια μέτρα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να σταματήσει η λειτουργία της... Αυτό θα γίνει, καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον που δεν είμαι ειδικός, ότι άμα τη έλευση του φυσικού αερίου μπορεί κάτι να γίνει. Ναι, κοιτάξτε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ζητήσει παρέκκληση εκ νέου στην παρέκκληση που υπήρχε προηγουμένως στα όρια εκπομπών της, που καθορίζονται με βάση την σχετική οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Αυτά τα όρια θα συνεχίσουν να είναι ψηλά μέχρι, όπως είπατε και εσείς, να μπορέσει είτε να τερματιστεί ολοκληρωτικά η λειτουργία του σταθμού ή να μην εργάζονται περισσότερα από 500 ώρες το χρόνο. Αυτή η παρέκκληση δίνεται μέχρι τέλος του 2029 και δίνεται αυτός ο χρόνος στην Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει σχετικό σχέδιο στη μόρφωση, το οποίο θα καθορίζει ποιες είναι οι ενέργειες, τα μέτρα που χρειάζεται να παρθούν και τα έργα που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μπορέσει ο σταθμός να τερματιστεί τη λειτουργία. Εσείς, κυρία Στυλιανού, ως Τμήμα Περιβάλλοντος, φαντάζομαι, συμφωνείτε με τις απόψεις των κατοίκων, διότι όντως υπάρχει και ηχορύπανση και ρήπανση στην περιοχή? Κοιτάξτε, υπήρχε φωτογραφικό υλικό, υπήρχε ηχητικό υλικό. Ακριβώς όλα αυτά θα πάμε επί τόπου, θα γίνει διερεύνηση και θα γίνουν εμπεριστατωμένες μελέτες για να έχουμε σαφή και ορθά αποτελέσματα. Σωστό. Οποιαδήποτε μέτρα χρειάζεται να παρθούν, θα παρθούν. Το κύριο πρόβλημα με τις αέριες εκπομπές, δυστυχώς, μπορεί να επιδιορθωθεί μόνο όταν μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το κλείσιμο του σταθμού. Δεν είναι κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι άρχεται των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντιλαμβάνεστε ότι και η έλευση του φυσικού αερίου, αλλά και μια σειρά άλλα έργα και μέτρα θα είναι αυτά που θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτό που πρέπει να γίνει, που είναι στη μόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ευχαριστώ, κυρία Στυλιανού, πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, μέχρι το φυσικό αέριο, να έρθει το φυσικό αέριο,